Μια ανακοίνωση της ΑΣΟΕ των Βρετανικών Αρχών, ναι, που θέτουν, λέει, το θέμα στην εισαγγελία, διότι περιορίζονται οι ελευθερίες με τον αστυνομικό. Η θελέστα και παθέστα, κύριοι, των Βρετανικών Αρχών. Δηλαδή? Δηλαδή, με τέτοια συμπεριφορά, αν απειλείται η δημοκρατία από τους αστυνομικούς, τότε δικαιολογημένα ο χώρος των πανεπιστημίων έχει κατακριστεί από αναρχικούς και κουκουλοφόρους. Έχουν συνευθύνει, λοιπόν, οι Βρετανικές Αρχές. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι χώροι των πανεπιστημίων κατά μεγάλο ποσοστό κατακλείονται και περικλείονται από τέτοιου είδους ομάδες. Ναι. Και το λέω, φαίνομαι λίγο εκνευρισμένος, ναι, αλλά το λέω με πολύ συμπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Εδώ που ανοίγεται ένα άλλο ζήτημα. Λειτουργία. Okay. Έχω περάσει από αυτά τα έδρανα. Ανοίγεται μάλλον ένα άλλο κομμάτι σε αυτήν την ιστορία. Και εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για την ΑΣΟΕ. Και η ΑΣΟΕ έχει αποτελεί μάλλον εδώ και χρόνια ένα σημείο συζήτησης, αντιπαράθεσης για όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ σας ρωτώ ευθέως, θεωρείτε ότι για την εικόνα που έχει σήμερα η ΑΣΟΕ ή που είχε τα προηγούμενα χρόνια, έχει ευθύνη η Βρετανική Αρχή? Βεβαίως. Αν οι ίδιοι βαφκαλίζονται με τους αναρχικούς, δεν τους καταδικάζουν, αλλά κυρίως δεν εφαρμόζουν τρόπους να τους διώξουν από τις σχολές τους, είναι αποτέλεσμα αυτή της συμπεριφοράς. Και έχω πει και στο παρελθόν, θα σας επαναλάβω, ότι δεν μπορεί η αστυνομία μόνη της να διώξει το έγκλημα και τους κουκουλοφόρους από τα πανεπιστήμια. Πρέπει οι Βρετανικές Αρχές και οι φοιτητές να αποφασίσουν ότι στο χώρο αυτό πρέπει να λειτουργούν μόνο οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό. Ναι. Και είναι άμυροι των ευθυνών τους. Και πραγματικά με βγάζει από τα ρούχα τους η σημερινή ανακοίνωση. Δεν μπορεί να είναι δημοκρατία να είναι οι αστυνομικοί εκτός του πανεπιστημίου και να μην λένε μια κουβέντα για τα αναρχικά στοιχεία, για τον ξυλοδαρμό, για τις επιθέσεις και για το τι φιλοξενεί το πανεπιστήμιο. Ναι. Εγώ δεν θέλω να είναι η αστυνομική οπλοφόρη εκεί μέσα. Δεν το θέλω το φαινόμενο αυτό. Ναι. Και πραγματικά... Βέβαια, εδώ...